να προστατεύσει το ελαιόλαδο και τους παραγωγούς μέσω μιας ηλεκτρονικής σελίδα στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει καθημερινά τις τιμές του ελαιολάδου από ελαιουργία και εμπόρους επιχειρεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα παγκρίτιο παρατηρητήριο τιμών, στο οποίο πρόσβαση θα έχουν όλοι οι παραγωγοί που θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τα ελαιουργία και τις τιμές, καταφέρνοντας να βρουν εκείνα που δίνουν τις καλύτερες. Πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα θα φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου. Το παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου θα το υποστηρίξει 100% η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιρακλείου και θα αφορά... Όλο το νησί, από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, το παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου θα μπαίνει ο κάθε παραγωγός, ο κάθε λεουργός, ο κάθε Τυποποιητή όποιο έχει σχέση με το ελαιόλαδο και θα βλέπει τι τιμέ. Όπω δήλωσε στην Κρήτη TV ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου, σε αυτή τη σελίδα που θα ανακοινωθεί τι επόμενε ημέρε, οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα με απλό τρόπο, επιλέγοντα την περιφερειακή ενότητα και το Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρονται, να λαμβάνουν και άλλε πληροφορίε εκτό από τι τιμέ, όπω για παράδειγμα τι παροχέ του κάθε ελαιουργείου. Θα μπαίνει παράδειγμα ένα παραγωγό μέσα, νομό Ηρακλείου, Δήμο Αργανών Αστερουσίων, με το που πατάει το νομό Ηρακλείου, Δήμο Αρχανό Αρουσίου θα του βγάζει όλα τα ελεουργία είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Εκεί θα υπάρχουν κάποια κουτάκια που θα λέει παράδειγμα ένα κουτάκι τιμή ελαιολάδου. Πόσο αγοράζει ο ένα ελεουργό, πόσο αγοράζει ο άλλο ελεουργό, πόσο αγοράζει ο, ο άλλο έμπορα. Μετά θα έχουμε ένα άλλο κουτάκι που θα λέει το δικαίωμα. Το δικαίωμα είναι ε, η κάρτα η λεγόμενη, δηλαδή πόσο τη εκατό κάρτα παίρνει το κάθε ελεουργείο. Αν παίρνει 19. 8-12 αναλόγω τη παροχέ. Και το άλλο κουτάκι θα είναι οι παροχέ. Τι παροχέ έχει το ελ... ο... κάθε ελαιουργείο. Παράδειγμα παροχών έχει να κάνει αν το ελαιουργείο αλέθει και συμβατικά και βιολογικά ελαιόλαδα. Αν το ελαιουργείο, παράδειγμα, κρατάει παραπάνω δικαίωμα και μπορεί να σου πάρει τι ελιέ από το λιόφι του και να σου τι φέρει στο ελεουργείο, υπάρχουν κάποιε παροχέ που έχει ο κάθε ελεουργό. Η εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών αναμένεται άμεσα να είναι προσβάσιμη στου ενδιαφερόμενου, ενώ το πώ θα κυλήσει αυτή την ελεοκομική περίοδο θα κρίνει αν θα καθιερωθεί και για τα επόμενα χρόνια. Κάθε μέρα θα βγάζουμε τα 10 πρώτα ελεουργία τη Κρήτη στην υψηλότερη τιμή. Έτσι ώστε και ο παραγωγό να έχει μία εικόνα που ποιο ελεουργείο πληρώνει την παραπάνω τιμή, ποιο έμπορα ελαιολάδου πληρώνει την παραπάνω τιμή και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και το προϊόν και τον παραγωγό, γιατί ο παραγωγό θα επιλέγει ποιο είναι το πιο κερδοφόρο ελεουργείο για να πηγαίνει να αλέθει τι ελιέ του και με αυτόν τον τρόπο ο παραγωγό διασφαλίζει τι τιμέ και δεν πέφτει θύμα κάποιων επιτηδίων.